ένα coffee berry muffin αυτή τη στιγμή. Κέρασέ με, γιατί όχι. Πάρτο, σε παρακαλώ. Είναι με σπεριδοειδή. Πάρε ένα muffin. Λοιπόν, ένα muffin. Πάει η ρήτρα τώρα. Πάμε στου περσινού. Δεν υπάρχει ρήτρα. Είναι από το περσινό. Ναι, δεν υπάρχει ρήτρα. Λοιπόν, είναι καταγγελτικό και μιλάει για θεατρινισμού. Φετινά είναι. Υπάρχει μία παίκτρια την οποία θα πετούσε κλωτσιδών έξω από την κουζίνα. Μην μιλά έτσι, Άρη. Μην μιλά. Το μαζεύω το κλωτσιδών, θα την πετούσε από την κουζίνα. Μάλιστα. Θα πει. Και επίση υπάρχει και κάποιο κριτή, ο οποίο σύμφωνα με αυτόν δεν φέρθηκε πολύ σωστά πέρυσι σε σχέση με τη συμπεριφορά του φέτο. Κοινό καταγγελτικό. Είστε έτοιμοι. Η βουκαμβίλια είναι αυτή τη φορά. Πολύ ωραία. Η βουκαμβίλια είναι ωραία, είναι τεντόπανο. Αλλά για να δούμε τι είπε. Τι τεντόπανο. Τεντόπανο από μέσα. Πριμαδέρα. Πώς δήλωσε συμμετοχή εσύ στο Μάστερ? Δεν δήλωσα εγώ. Η κόρη μου δήλωσε για μένα. Μου είχε πει και κάτι το οποίο με είχε αφήσει σύξυλο. Μου λέει καιρό στα 52 σαν κάνει αυτό που αγαπά. Και όμω είχε δίκιο. Κάνω αυτό που αγαπάω τώρα πλέον. Γιατί πριν. Πριν ασχολιόμουν με γεωργικά. Καλλιέργεια μαστίχη και τέτοια. Είχα δικό μου μαγαζί και 14 χρόνια μαζί εδώ πολύ. Βέβαια, σαν ιδιοκτήτη, δεν είσαι τόσο πολύ μέσα στην κουζίνα, οπότε χρειαζόταν και ό,τι χρειαζόταν, έμπαινα. Αλλά να δουλεύω έτσι σε ξένες κουζίνες, φταίει το MasterChef. Και από τότε δεν έχω σταματήσει να δέχομαι προτάσεις και να δουλεύω συνέχεια. Συνέχεια. Δεν δουλεύω κατά επιλογή μου. Δεν θέλω να δουλέψω τώρα. Η δημοσιότητα σε μερικούς, όταν τη χειρίζονται σωστά, είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Σε άλλους, χάνονται μέσα σε αυτήν. Εσύ είδες παιδιά, δηλαδή, που μπορεί να το έχουν καβαλήσει εισαγωγικά μετά. Σίγουρα. Όταν κάποιος δεν είναι αρκετά όριμος ηλικιακά ή από εμπειρίες στη ζωή, ναι, θα παρασυρθεί σίγουρα. Κι εγώ κάποια στιγμή παρασυρθήκα, εντάξει. Δεν το κρύβω. Και εμένα με παρέσυρε όλη αυτή η ιστορία. Κρατήθηκα όμως. Λέω, οκ, okay, γίνω πίσω. Η ουσία είναι η πραγματικότητα. Πώς θα την εκμεταλλευτείς και πώς θα προχωρήσεις παρακάτω. Επειδή ήσουν και πέρυσι στο παιχνίδι και βλέπεις και το φετινό φέτος σαν θεατής. Έχεις δει δηλαδή περιπτώσεις που μπορεί να μην χειρίζονται σωστά τη δημόσια εικόνα? Όχι μόνο τη δημόσια εικόνα τους, αλλά και το μαγείρεμά τους, θα έλεγα. Εντάξει, είναι λίγα και σπόντα αυτό που λέω, αλλά δεν έχω δει κάτι φοβερό φέτος μαγειρικά. Πέρα από τα φαγητά, φέτος βλέπουμε και περισσότερο τους χαρακτήρες. Ναι. Οκ. Okay. Μία κουζίνα είναι μία μικρή κοινωνία. Ίσως αυτό να βγαίνει. Με καυγάδες ή ιντριγκές. Εντάξει, μία κουζίνα αν αρχίσει καυγάς έχεις φύγει την ίδια στιγμή. Okay. Αν γίνει καυγάς έφυγες. Ποιος εκεί μένουνε. Εκεί μένουνε. Okay. Ίσως να εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. Θεατρινισμούς. Παράδειγμα, η Άλκηστης. Εγώ σε μία κουζίνα αν την είχα εκεί πέρα μέσα θα την πέταγα έξω για τη συμπεριφορά της. Κρίνει ωστόσο, επειδή δεν ήσουν επαγγελματίας εισαγωγικά μπαίνοντας στο παιχνίδι. Με το Σημειονίδη τότε. Ναι, ο Σημειονίδης ήταν ένα από τα άτομα που ξέχασε ότι, όπως είπαμε, ο φακός είναι και μεγεθυντικός φακός. Προσπαθούσε να παρουσιάσει ένα πρόσωπο ενώ δεν ήταν. Ένα σοφιστικό άτομο, το οποίο δεν είναι σοφιστικό άτομο, εντάξει. Με ποιον δεν θα συνεργαζόσουν? Ο Σημειονίδη. Γι' αυτό ακριβώς το χαρακτήρα του ότι προσπαθεί να δείξει κάτι άλλο. Δεν θα συνεργαζόμουν με τη Μάγκη γιατί έχει και αυτή τον ίδιο χαρακτήρα. Εξάλλου είχε βγάλει και κάτι επάνω μου, ότι η φωνή μου της προκαλεί άγχος. Δεν θα συνεργαζόμουν με τον Τζόρτζι, ας πούμε. Γιατί είναι ένας τηλεοπτικός μαντανός. Τους κριτές, βλέπεις διαφορά το πέρσι με το φέτος? Ο κύριος Κοντιζάς, ας πούμε, κάποτε είχε κόψει έναν διαγωνιζόμενο γιατί δεν είχε βγάλει όλο το έντερο από μια γαρίδα. Και φέτος υπήρξε διαγωνιζόμενος ο οποίος μπήκε με χώμα μέσα. Στο φαγητό του. Ίσως να χαλάρωσαν επειδή δεν έγιναν ίσως αιτήσεις από άτομα σημαντικά φέτος. Ποιος θα κερδίσει? Από αυτά που έχω δει τα ελάχιστα και από αυτά που έχω ακούσει και από φίλους συνεργάτες, ο Μανώλης δείχνει κάποια πράγματα καλά. Και λίγο ο Χρήστος. Μάλιστα. Ο Χρήστος ο Κράτς. Τι ωραίος. Πραγματικά πολύ μιλίχιος, ωραίος λόγος, τρωτός. Γιατί την άγχωνε την κοπέλα? Πολύ ωραία μιλάει ο άνθρωπος. Έχει φοβερή χρειά η φωνή του. Μα πέρα και από τη χρειά, δεν είναι. Εξηγεί ό,τι λέει. Ναι, έχει επιχείρημα. Και εύστοχος, δηλαδή είναι μπαμ-μπαμ. Και αυτό που είπε και τον κύριο Κοντιζά, εύστοχο. Είναι όντως. Δεν έχει, συγγνώμη, Αφροδίτη.